Εδώ είναι ντοματίνια και αυτά τρία και αγγούρια. Σκάβουμε για να βάλουμε και άλλα φυτά. Τι άλλα φυτά θα βάλεις? Εκεί είναι φασόλια, εδώ. Εδώ είναι πιπεριές. Αυτό εδώ τι είναι, να δείξουμε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι... Αυτό έχει φτρώσει μόνο του. Καρπουζιά. Είναι μία καρπουζιά και έχει ένα μικρό... Ναι, ένα μικρό καρπουζάκι. Είναι μωρό. Μωρό. Εδώ ντομάτες μεγάλες. Αυτό εδώ ξέρεις τι είναι? Μελιτζάνες. Και καλαμπόκια. Κολοκύθια και άλλα φασόλια. Και άλλες ντομάτες. Εδώ είναι τρεις φραουλιές, τέσσερις νομίζω. Ναι, και έχουν βγάλει μερικά. Εκεί είναι ένα λουλούδι. Και τούτη εδώ, εγώ την έχω πιτέψει. Πάλι δικιά μου κι αυτή. Έχουν βγάλει μερικές, αλλά τις αφήνουμε να μεγαλώσουν πιο μεγάλες. Αυτό το κομμάτι μας το έχει παραχωρήσει ο Δήμος για να φυτεύουμε τα κυπευτικά. Εμένα μου άρεσε η ιδέα αυτή, γι' αυτό και δέχτηκα και πήρα αυτό το κομμάτι. Πιο πολύ ενδιαφέρθηκα για να μάθει ο μικρός λίγο να δει πώς μεγαλώνουν τα φυτά, πώς γίνεται, πώς πρέπει να το φροντίσεις για να μεγαλώσει, για να σου αποδώσει καρπούς. Προσπαθώ να βάλω όλα τα είδη. Θέλει αρκετή φροντίδα ο κήπος, έχει αρκετή κούραση, θέλει καθημερινή εργασία. Είμαι εργαζόμενη και δεν προλαβαίνω, βέβαια, ό,τι μπορώ καταφέρνω εδώ. Πάνω απ' όλα για το παιδί, για να μάθει το παιδί. Στη σημερινή εποχή πρέπει τα παιδιά να μάθουν πώς είναι η φύση, πώς βγαίνουν όλα αυτά. Δεν είναι μόνο να τα βλέπουμε στην τηλεόραση, στη φωτογραφία. Πρέπει να το δουν πώς μεγαλώνει, πώς εξελίσσεται και να μάθουν πράγματα. Είσαστε αρκετοί εδώ που καλλιεργείτε και συναντιόσαστε, ανταλλάσσετε πληροφορίες? Ναι, βέβαια. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γενικά και για τα είδη των φυτών, πώς... Πολλά. Πολλές πληροφορίες παίρνουμε γενικά για την κυπευτική. Η καλύτερη σοδειά σου ποια είναι που έχεις κάνει? Η καλύτερη σοδειά φέτος είναι τα φασόλια. Τα φασόλια, έρχονται τα αγγούρια, ελπίζω να μην πιάσουν κάποιες ασθένειες, γιατί δεν χρησιμοποιώ φυτοφάρμακα. Μόνο απλά το θιάφι, αυτό για τα έντομα, για τις αρρώστιες. Αυτές είναι οι μπάμιες, σιγά σιγά θα μεγαλώσουν και αυτές τώρα. Και τα βλήτα που πέρσι είχα σπείρει, φέτος βέβαια έπεσε σπόρος, έπνιξε το κήπο το βλήτο. Αλλά είναι καλά. Πολύ ωραία. Μόνο που ο Δήμαρχος μας κόβει κάποιες φορές στο νερό. Ναι, φέτος είχαμε 2-3 μέρες, μένανε χωρίς νερό τα φυτά, γιατί χάλαγε το μηχάνημα στις γεώτρησεις φαντάζομαι και δεν είχε 2-3 μέρες νερό. Γι' αυτό μένανε λίγο... Κάποιες μέρες κόβεται το νερό και δεν... μέχρι να το έτσι επισκευάσουν, δηλαδή 3 μέρες τώρα τις αργίες έμειναν έτσι απότιστα και χαλάσανε τα περισσότερα φασόλια, δηλαδή χαλάσανε γιατί δεν ποτιστήκανε και είχαν το άγχος και... πάθανε ζημιά. Εντάξει, για μένα εγώ από χόμπι περισσότερο ασχολούμαι, Δεν περιμένω παραγωγή δηλαδή, γιατί ο κόπος που κάνεις είναι πολύ πιο μεγάλος από ότι η απόδοσή του τελικά. Αλλά μου αρέσει γενικά δηλαδή να ασχολούμαι. Είναι μια πεταλούδα που πάει πάνω και τις τρυπάει και τις ντομάτες και τις χαλάει. Και θέλουν συνέχεια ρέντισμα. Με χαλκό και θιάφι και... Τι πως τι άλλο, θα κάνει περισσότερο δηλαδή όταν χρειάζεται ένα νερό. Να άμα έχουμε νερό. Τι άλλο θέλεις να πεις, Θανάση μου, στον Δήμαρχο? Εγώ τίποτα άλλο. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και να ενημερώνει τον κόσμο. Δηλαδή να κάνει και ομάδα να ενημερώνει. Εμείς φτιάχνουμε φυτολόγιο. Ζυγανό, φυτολόγιο και άλλα πράγματα.
Μαζεύουμε φυτά, ζώα και έντομα. Και τα κολλάμε σε φυτολόγιο. Это хайта помощь на фото.